1.500.000 ευρώ, δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο, δεν έχει παραδοθεί. Εγκαινιάστηκε πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 για ευνόητους λόγους και η έρευνα του εισαγγελέα εστιάζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Το ένα είναι στο αν υπάρχει ευθύνη του μελετητή. Στο δεύτερο, ποιες οι ευθύνες της κατασκευάστριας εταιρείας. Το τρίτο σκέλος είναι ποιες είναι οι ευθύνες των εποπτεύοντων οργανισμών και προσώπων. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι με όσους μιλήσαμε για την υπόθεση αυτή, υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η συνέργεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το ΠΕΧΟΔΕ, προκειμένου το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων να παρέμβει δραστικά για να βοηθήσει την αυταπάγγελτη εισαγγελική έρευνα, για να έχουμε αποτελέσματα, να μην πει στο σιρτάρι η υπόθεση, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες μέσα από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στο παρελθόν. Mm-hmm. Ξέρουμε ποιοι έχουν λάβει κλήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν λάβει κλήσεις όσοι ήταν νομάρχες επικατασκευής του έργου, στελέχη της περιφέρειας, στελέχη της πολεοδομίας και των δημοσίων έργων στα Χανιά, τα παλιά στελέχη του πάλι ποτέ Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, ο νυν Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, ο κ. Φώτης, είναι που έχουν κληθεί, ενώ πάρα πολλά είναι και τα δημοσιεύματα που έχει. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα λύση, κυρία Πολύζου, και να προχωρήσει η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι και η ουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.